Πάμε όμως τώρα να υποδεχτούμε μέσω σύνδεση Skype έναν εκλεκτό καλεσμένο, ένα εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, που πραγματικά εντυπωσιάζει στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας του μπάσκετ. Να υποδεχτούμε λοιπόν τον καλαθοσφαιριστή της ομάδας, τον Νίκο Κριθινάκη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς, γιατί σε διακόπτουμε έτσι από την προπόνησή σου για να έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα, να ακούσει και ο κόσμος για την ομολογουμένως πολύ εντυπωσιακή παρουσία σας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Βρισκόμαστε στην 7η αγωνιστική και η ομάδα του Αρκαλοχωρίου μετράει 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, καθώς υπολείπεται ο αγώνας στην Άξο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου. Φαντάζομαι επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση στην ομάδα σας. Σίγουρα είναι μεγάλη ικανοποίηση στην ομάδα μας. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, γιατί φέρνουν τα σχετικά αποτελέσματα στην ομάδα, όλοι είναι χαρούμενοι. Όσον αφορά το τελευταίο παιχνίδι, πραγματικά κάνουν μια μεγάλη νίκη, γιατί η ομάδα του εκεί πέρα είναι πάρα πολύ καλή και έως τώρα είχε 0 ήττες. Και ο δεύτερος λόγος που ήταν τόσο σημαντική ήταν επειδή έχουμε κρατήσει το αίτητο της έδρας μας. Και της έδρας σας και εκτός έδρας, έτσι όπως έχετε ξεκινήσει, είναι η αλήθεια. Και μπορεί στην πρώτη θέση να έχετε συγκατοίκους, να πούμε, τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και την Ηλιούπολη. Όμως αυτές οι ομάδες έχουν 7 παιχνίδια, έχουν βέβαια και 2 ήττες. Την Ηλιούπολη την έχετε κερδίσει εκτός έδρας. Τον Κρόνο θα τον υποδεχτείτε στο τέλος του πρώτου γύρου στο Αρκαλοχώρι, που σημαίνει ότι είστε η μοναδική αίτητη ομάδα, έστω και αν υπάρχουν συγκάτοικοι. Σωστά, έτσι ακριβώς. Ελπίζω να συνεχίσει αυτό το αποτέλεσμα και κάνουμε τα δυνατά για να το διατηρήσουμε. Mm-hmm. Πραγματικά πολύ αξιόλογη η παρουσία σας και η προσπάθεια που πραγματοποιείτε. Θέλω να μας πεις, Νίκο Κριθινάκη, γιατί ήσουν εσύ στην ομάδα, δεν είσαι καινούριο στέλεχος, γνωρίζεις την ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Όταν τελείωσε η περσινή χρονιά και ξεκινώντας αυτή τη νέα προσπάθεια, πού θέσατε τον πήχη ως ομάδα? Η αλήθεια ήταν ότι με το τέλος του προηγούμενου πρωταθλήματος του τοπικού ήμασταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είχαμε προλάβει να σκεφτούμε ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Σίγουρα θέλαμε να παίξουμε γάμα εθνική, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Αλλά δεν προλάβουμε να δώσουμε στόχους, γιατί ήταν ένα πολύ, πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Ίσα προλάβουμε να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε στις υποχρεώσεις μας. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους μας, πρωταρχικός στόχος είναι να κρατήσουμε το αίτητο της έδρας μας. Αυτό είναι το σίγουρο και γενικά κάθε ομάδα θεωρώ ότι το έχει σαν στόχο. Και από εκεί και πέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, να καταφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και να ευχαριστούμε για τον κόσμο. Σίγουρα. Που έρχεται εδώ πέρα, μας στηρίζει. Mm-hmm. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για τον κόσμο. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει μυστικό επιτυχία σε αυτή την αξιοπρόσεκτη παρουσία σας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Και το ρωτάω αυτό γιατί εμείς απ' έξω ως θεατές διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έτσι ένα οικογενειακό κλίμα στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Υπάρχουν έτσι οι βάσεις, οι δομοί, ώστε από αυτήν την ομάδα ενδεχομένως να περιμένουμε σημαντικά πράγματα στο μέλλον, τα οποία τα έχει ανάγκη το κριτικό μπάσκετ. Είπατε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι φαινόμαστε σαν οικογένεια απ' έξω, αλλά είμαστε οικογένεια. Η ομάδα αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από παιδιά τα οποία ήμασταν και πολύ παλιά συμπαίκτες, από κωδικά αρχιδικά εδώ, αλλά ακόμη και τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος, όπως είναι ο Ραζής και ο Γουρέπης και ο Βερτούδος, είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Έχουν παίξει στις εθνικές κατηγορίες, έχουν εμπειρία, αλλά θεωρώ το πιο σημαντικό, το μυστικό βασικά για την επιτυχία μας μέχρι τώρα είναι ότι με οποιαδήποτε ομάδα και αν παίζουμε,
Οποιοδήποτε να είναι ο στόχος της άλλης ομάδας, εμείς το βλέπουμε σαν τελικό κάθε μάτς και πιστεύω ότι αυτό μας έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Νίκο, μου είπες προηγούμενα για τη σπουδαία νίκη βέβαια που προηγήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Αρκαλοχώρι επί του ΑΣΕ ΠΕΡΑ. Ήσασταν οι δύο πρωτοπόροι, τον κερδίσατε και έχετε δείξει ότι εύκολα ή δύσκολα έχετε καταφέρει να κάμψετε την αντίσταση οποιασδήποτε ομάδας μέχρι τώρα. Θέλω να μου πεις έτσι από αυτές τις ομάδες που έχεις δει και από τις πληροφορίες ενδεχομένως που έχεις, πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό μέχρι την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή μέχρι και την αγωνιστική που θα παιχτούν τα play-out, θα παιχτούν τα play-offs, γιατί μετράει οποιοδήποτε μάτς. Είτε πρόκειται να είσαι στην τελευταία θέση και πρέπει να κερδίσεις τη σειρά, ώστε να μην πέσεις κατηγορία, αλλά και μιλάω για τις ομάδες που οι οποίες είναι στις πρώτες θέσεις, και θέλουν να κατακτήσουν μία άνοδο σε αυτή με τη σειρά τους. Οπότε το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικότατο. Δεν έχει τόσο σημασία πόσες νίκες κάνεις. Το πρωτάθλημα όπως πάντα είναι μαραθώνιος, οπότε πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, να δουλεύεις κάθε μάτς σαν να είναι το τελευταίο σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νίκο Κριθινάκη, πιστεύεις ότι η αναγέννηση έχει τη δυναμική ούτως ώστε να διατηρήσει αυτή την σταθερότητα και την σημαντική παρουσία στο πρωτάθλημα και γιατί όχι να πρωταγωνιστήσει μέχρι τέλος. Ξέρω ότι διατηρείται χαμηλούς τόνους, όμως τα δείγματα είναι ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά, θα πω εγώ. Εντάξει, αν δεν τιμήσεις το σπίτι μου, θα πέσει να πλακώσεις, λένε. Κάπως έτσι. Ναι. Θεωρώ έχουμε πολλά καλά πράγματα και ας ξεκινήσουμε από τη διοίκηση, ας πούμε για τους προπονητές ότι κάνουν τρομερή δουλειά και δεν κάνουν τρομερή δουλειά μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά αφιερώνουν άπειρες ώρες εκτός αυτού. Οι συμπαίκτες μου όλοι είναι διψασμένοι για οποιαδήποτε επιτυχία. Και τέλος να πω ότι δεν μπορείς να φέρεις κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα, στο πω έτσι, όταν έχεις ένα τόσο όμορφο κόσμο απ' έξω και θα ακουστεί γραφικό όλο αυτό που λένε ότι είναι ο έκτος παίκτης, αλλά πραγματικά είναι ο έκτος παίκτης, γιατί όχι μόνο μας υποστηρίζει, αλλά ακολουθεί και την κάθε αντίδραση, το κάθε πόντο, το κάθε σφίγμα του διαιτητή μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για μας τους παίκτες. Και νομίζω, Νίκο, ότι αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, μία σύμπραξη δυνάμεων από όλους σας. Η όλη αυτή η προσπάθεια που επιχειρείται φέτος στο Αρκαλοχώρι και μας χαροποιεί ιδιαίτερα ως θεατές. Επόμενη αντίπαλος, λοιπόν, η ομάδα της Πεντέλης εκτός έδρας. Μια ομάδα που βρίσκεται στην 7η θέση. Έχει 3 νίκες, 4 ήττες. Τι μπορούμε να πούμε για το παιχνίδι αυτό? Πάμε για το 7 στα 7, φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα δεν κυνηγάει καμία ομάδα την ήττα. Σωστά. Αλλά όσο να είναι, όταν παίζεις εκτός, το μάτς είναι το κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Είτε βρίσκεσαι στην τελευταία θέση, είτε βρίσκεσαι στην πρώτη. Η ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσεις είναι ανταγωνιστική, γιατί παίζει στο γήπεδό της και πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε 40 λεπτά για να φέρεις το αποτέλεσμα που επιθυμείς. Mm-hmm. Και μετά την Πεντέλη, Νίκο Κριθινάκη, υποδέχεστε στο Αρκαλοχώρι τον Εργοτέλη. Και ο Εργοτέλης, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά το φετινό πρωτάθλημα, έχει μόλις μία νίκη σε 7 παιχνίδια. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο και για το Συντοπίτη, οι δύο ομάδες που εκπροσωπείτε στην Κρήτη, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Εργοτέλης. Δυστυχώς. Είναι, λέω δυστυχώς, γιατί ναι, είμαστε αντίπαλοι στο ίδιο πρωτάθλημα, απλά είναι πολύ όμορφο να βλέπεις το πρωτάθλημα είτε γάμα είτε β' εθνικής να παρτίζεται
από ομάδες που είναι στην Κρήτη. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει και αυτοί να ανακάμψουν σιγά σιγά, σιγά να και να το ευχηθούμε αυτό. Νίκο Κρυθινάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Κρήτη σήμερα. Ευχόμαστε ανάλογη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.